να δούμε τι γίνεται με τον καιρό μας και τι συμβαίνει. Να καλημερίσουμε τον κύριο Τίμβιο που έχουμε μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Τίμβιε. Καλημέρα σας. Πάμε να δούμε, αυτή η κατάσταση με τη σκόνη θα συνεχίσει και σήμερα, διαβάζω. Θα συνεχίσει και σήμερα. Ναι. Μιλούμε για την ίδια αέρια μάζα, δεν έχουμε καμία μεταβολή στον καιρό. Ίδιες θερμοκρασίες, ο ίδιος ο άνεμος. Η πυκνότητα της σκόνης στην ατμόσφαιρα είναι αρκετά ψηλή. Θα δούμε τη διαφοροποίηση από αύριο. Τώρα, θα μπω να δω στο Air Quality τι γράφει για τώρα. Έχουμε κάποιες τιμές που μπορούμε να τις πούμε. Κύριε Τίμβια, τις έχετε καθόλου μπροστά σας? Δεν τις έχω μπροστά μου. Είναι πέραν των 50, είναι μεταξύ 50 και 100 στους περισσότερους σταθμούς. Mm-hmm. Τώρα, θα μπούμε για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Τις τελευταίες μέρες το κάνουμε, γιατί αν δεν υπάρχει λόγος για μετακίνηση, δεν χρειάζεται να μετακινούμαστε ενώ και να είμαστε έξω εκτεθειμένοι, ούτε τα παιδιά να βγαίνουν στην αυλή και να παίζουν ενώ στο σχολείο που είναι. Φαντάζομαι, ναι, είναι στο κίτρινο οι περισσότερες επαρχίες τώρα, όπως το βλέπω. Mm-hmm. Ναι, θα παραμείνουμε έτσι και σήμερα. Παροδικά θα κατεβαίνει από το κίτρινο στο πράσινο, αλλά δεν σημαίνει αυτό και τίποτα το ιδιαίτερο, διότι αυτός που έχει πρόβλημα θα έχει πρόβλημα είτε είναι 49 και είναι πράσινο, είτε έχει 51 και είναι κίτρινο. Σωστό, πολύ σωστό η επισήμανση. Σας ευχαριστώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά με τις θερμοκρασίες και για τις υπόλοιπες μέρες οι οποίες έρχονται και για Παρασκευό, Σαββατοκύριακο, θα έχουμε κάποια διαφορά? Λέγεται ότι θα έχουμε βροχές. Ισχύει? Ισχύει. Να, θερμοκρασιακά τώρα, είμαστε στους 25 βαθμούς χθες, 25 και σήμερα. Σιγά σιγά μειώνονται οι θερμοκρασίες. Πάλι είναι αρκετά ψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή. 22 οι κανονικές στο εσωτερικό, 22 με 23 στα παράλια, 12 στα ψηλότερα ορεινά. Αναμένουμε 25 βαθμούς σήμερα στο εσωτερικό και τα παράλια και 18 στα ψηλότερα ορεινά. Mm-hmm. Αρκετά ψηλότερο δηλαδή από το κανονικό. Αύριο όμως ο καιρός μας θα αλλάξει. Σιγά σιγά θα δούμε τον άνεμο να έρχεται από τα δυτικά. Ναι. Θα πέσει η θερμοκρασία. Θα φτάσουμε στους, γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και περίπου το ίδιο στα παράλια. Θα δούμε τις νεφώσεις να πυκνώνουν, τοπικές βροχές και πιθανότητα εκδήλωση καταιγίδα στο απόγευμα. Τώρα, αυτή η αέρια μάζα που έρχεται θα εγκλωβιστεί στην περιοχή μας και θα αρχίσει να στριφογυρίζεται με κέντρο νότια της Κύπρου. Αυτό σημαίνει ότι θα μας φέρνει τον άνεμο από τα ανατολικά, αλλά επειδή θα πρόκειται για την ίδια αέρια μάζα, δεν αναμένουμε να φέρει και σκόνη μαζί, όπως ήταν η σκόνη των προηγούμενων ημερών. Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά θα βλέπουμε και τη σκόνη να ρεώνει σιγά-σιγά. Έχουμε ένδειξη για το πότε φεύγει αυτό το σύστημα με τη σκόνη που μας επηρεάζει? Η σκόνη θα πέσει σε ανοιχτά επίπεδα το Σαββατοκύριακο. Χωρίς να σημαίνει αυτό όμως ότι θα μηδενιστεί. Μάλιστα. Γενικότερα, βεβαίως, οι βροχές που μας είπατε τώρα δεν είναι βροχές ενώ που να θεωρούνται ευεργετικές. Μπουρίνει και θα περάσει, ενώ θα φύγει. Όχι, θα κρατήσει το τριήμερο ολόκληρο. Θα είναι και βροχές ασθενείς, θα έχουμε και πιο έντονες βροχές. Υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδας, δηλαδή θα δούμε καταιγίδα αυτό το τριήμερο, οπωσδήποτε. Δεν είναι το σύστημα που θα περάσει και θα αφήσει τεράστια ποσότητα νερών στην Κύπρο. Παρ' όλα αυτά θα βοηθήσει πάρα πολύ το υδατικό ισοζύγιο, το οποίο είναι ιδιαίτερα χαμηλό αυτόν τον καιρό. Όντως, τα φράγματά μας είναι στο 50%, αν δεν κάνω λάθος, μια γενική εικόνα, που σημαίνει ότι είμαστε πολύ πίσω, έτσι δεν είναι, κύριε Τίμβια? Ναι, και η βροχόπτωση ιδιαίτερα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, κάτι που σημαίνει ότι δεν γεμίζουν τα φράγματα, μόνο χάνουν νερό. Σε σχέση με πέρσι, οι βροχοπτώσεις μας πού βρίσκονται, έχουμε κάποια ένδειξη? Είμαστε στις 5 χειρότερες χρονιές που έχουν καταγραφεί ποτέ. Στις 5 χειρότερες, Μάλιστα. Μάλιστα. Τι πρέπει να αλλάξει, η κλιματική αλλαγή δείχνει τα σημάδια της, αντιλαμβάνομαι. Η αναμενόμενη κλιματική αλλαγή ορισμένες περιοχές θα τις ευεργετήσει, ναι, αλλά τις περισσότερες θα τους δώσει πολύ πιο έντονα φαινόμενα. Η βροχή μας, αντί να πέφτει με τον κανονικό τρόπο, θα έρχεται μαζεμένη σε πολύ λιγότερες μέρες. Θα ψηλώσουν οι θερμοκρασίες και θα δούμε πάρα πολλά πράγματα να συμβαίνουν ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, χτες, πριν 2-3 μέρες, είχε καταιγίδα στην Αίγυπτο, σε μια περιοχή που δεν βλέπει σχεδόν ποτέ καταιγίδες. Έπεσε τόσο πολύ νερό που γέμισαν οι δρόμοι σκορπιούς
φίδια και διάφορα άλλα έντομα και πέθαναν τρεις άνθρωποι από σοκ, από το δηλητήριο των ζώων αυτών. Απίστευτο, απίστευτο. Δεν ξέρω θέλω αν... να πω ότι η κλιματική μεταβολή θα φέρει πράγματα τα οποία δεν παίρνουμε στο μυαλό μας. Ναι, δεν μπορούμε να σκεφτούμε καν ότι θα συμβούν. Ναι, είναι πολύπλοκες οι αλληλεπιδράσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τίμπη, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ. Ναι.